Αναστασάκης, Παπασιφάκης, wedding. Excellent. Όταν η Τζένιφερ Άνιστον με σπαστά ελληνικά πρόφερε το επιθετό της, σίγουρα ελάχιστοι γνώριζαν πως η καταγωγή του πατέρα της ήταν από την Κρήτη και πως η ίδια είχε βαπτιστεί Γενοβέφα Ιωάννα. Πριν από λίγες ημέρες, η δημοφιλής ηθοποιός με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον 89χρονο Τζον Άνιστον, επίσης ηθοποιό με χαρακτηριστική κρητική φυσιογνωμία. Ο Γιάννης Αναστασάκης, αργότερα Τζον Άνιστον, καταγόταν από τα περβολάκια Κισάμου. Ήταν ακόμη πολύ μικρός όταν ο πατέρας του αποφάσισε να φύγουν για την Αμερική. Όταν έφτασαν στην Αμερική, ο πατέρας του άλλαξε το όνομα της οικογένειας και εγκαταστάθηκαν στην Πενσιλβάνια. Μεγαλώνοντας, ασχολήθηκε με την υποκριτική, ενώ έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του σε δραματική σειρά του NBC. And for how long, I mean, until what age you stayed there? 18 months. Oh, okay. Yeah. Μικρός ήμουν. Στο χωριό του Τζον Άνιστον, τα περβολάκια σήμερα δεν ζουν συγγενείς του. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν πως γεννήθηκε σε αυτή τη σπιθαμή της κρητικής γης. Είχε έρθει στην αρχή, όταν ήταν μικρή η κόρη του, είχε κατέβει μερικές φορές. Μετά δεν, με τις δουλειές που είχε, με τα έργα που έκανε, στην τηλεόραση και ξέρω εγώ, δεν είχε χρόνο. Αλλά η κόρη του είχε έρχονται στη γιαγιά της. Τακτικά. Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με την Ελλάδα ήταν ανέκαθεν καλή αλλά από μακρύ. Η ίδια δεν γνώριζε ελληνικά παρά μόνο σκόρπιες λέξεις, ωστόσο σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει για την οικογένειά της, τους συγγενείς της στην Ελλάδα και για την γιαγιά της. How Greek do you think she feels? Do you think she feels Greek? Does she speak any Greek? Καλημέρα, καλησπέρα. Καληνύχτα. I can make spanakopita, but it takes me about 5 hours. I do it the way my grandmother taught me. My father was, and so we went back for about a year when I was 5 and 6, and it was great because all the memories just come flying back. I remember this one place in Crete, in Hanya. My grandmother was born in this old, it's like a Turkish castle. It was absolutely beautiful. And, yeah. Ο κύριος Γιώργος Μαρονικολάκης από την Κίσαμο ζούσε 46 χρόνια στην Αμερική. Πριν ακόμα επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, η ομοιότητά του με τον πατέρα της Τζον Άνιστον έκανε πολλούς να πιστεύουν πως επρόκειτο για τον ίδιο. Όλοι νομίζανε ότι είμαι ο πατέρας της αυτηνής, της κόρης. Της Τζένιφερ Άνιστον. Πολλές φορές στο μαγαζί είχα ένα ντάινερ στην Αμερική, Νέα Υόρκη. Και συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν. Και πολλοί πελάτες με κοιτάζαν και μου λένε «Η κόρη σας είναι η τάδε». Λέω «Όχι, λέω, αλλά είμαστε από τα ίδια μέρη». Η στάρ του Hollywood πάντως δηλώνει περήφανη για το κρητικό της γονίδιο, ενώ πλέον και οι κάτοικοι στη γενέτειρα του πατέρα της μπορούν να υπερηφανεύονται πως η εγγονή της Στέλλας Τζοάν και του Αντώνη Αναστασάκη διαθέτει το δικό της αστέρι στο Hollywood.